Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι εξαπάτησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τρεις πολίτες σε Καβάλα, Θάσο αλλά και Ροδόπη. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, στην Θάσο, άγνωστος δράστης με το πρόσχημα προκαταβολής για την αγορά πετρελαίου επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, με τον παθό να ακολουθεί ένα υπερσύνδεσμο και να καταχωρεί στη συνέχεια τους προσωπικούς τραπεζικούς του κωδικούς. Ο δράστης φαίνεται πως αφαίρεσε από τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου το ποσό των 29.000 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Καβάλα, άγνωστη δράστηδα προσποιούμενη την πελάτησα επικοινώνησε τηλεφωνικά με λογιστή και με διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις κατάφερε να μεταφέρει από τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ. Προφανώς έχουν μπει μέσα στη λίστα της ΑΔΕ και βλέπουν ποιοι λογιστές είναι, έχουν ποιους πελάτες. Ναι, μάλλον σωστά. Πρέπει να έχει αυτό. Εχθές χτυπούσαμε στην Καβάλα. Πάνω από 30 συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν αυτό εδώ το πράγμα. Τι λέτε τώρα, απίστευτα πράγματα. Απόπειρες εξαπάτησης. Βέβαια, ένας να τους κάτσει, την δουλειά τους την έχουν κάνει αυτοί. Ναι. Όπως και ο συνάδελφος εχθές που έπεσε θύμα αυτής της απάτησης. Ναι, και τι σας είπε αυτός ο συνάδελφος, τι χρηματικό ποσό? Γύρω στις 18.000. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ομού Καβάλας δίνει τις δικές του συμβουλές προς τα μέλη του. Γίνεται πολύ πιο έντονο και αφού την πατήσανε κάποιοι συνάδελφοι δικοί μας, οι οποίοι έχουν ολοήμερη τριβή με αυτά τα θέματα, φανταστείτε, από το φόρτο της δουλειάς μπορείς να κάνεις πολλά, ναι, τα οποία αργότερα και τα οποία θα μετανιώσεις αργότερα. Φανταστείτε ότι μπορούν να την πατήσουν εντός εισαγωγικών και να υποστούν τις συνέπειες μιας απάτης άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα. Σωστά. Σε όμορους νομούς και λίγο πιο μακρινούς, από τα Χανιά μας ήρθε η ειδοποίηση του καμπανάκι, έχουν γίνει 4-5 τέτοιες απάτες, έχουν συντελεστεί, πήρανε τηλέφωνο και είπαν ότι είναι από λογιστικά γραφεία και θέλουν τους κωδικούς της τράπεζας και τον IBAN και τους κωδικούς για να τους βάλουν και να πάρουν το επίδομα από τη ΔΕΗ, τα 600 ευρώ. Ναι. Εμείς θεωρήσαμε καλό να ειδοποιήσουμε τους συμπολίτες μας ότι οι λογιστές ποτέ δεν θα ζητήσουμε κωδικούς. Εξάλλου ξέρουν τα τηλέφωνά μας, συνεργάζονται πολλά χρόνια μαζί μας οι περισσότεροι. Ποτέ δεν θα ζητήσουμε τον IBAN. Και εάν διαπιστώσουν οτιδήποτε περίεργο, να επικοινωνήσουν, να μην δώσουν στοιχεία και να επικοινωνήσουν με την αστυνομία ή να επικοινωνήσουν μαζί μας, να πούνε είστε εσείς, δεν είστε εσείς, να ενημερωθούν. Αλλά και πάλι το τονίζω ότι ποτέ δεν θα ζητήσουμε IBAN, ποτέ δεν θα ζητήσουμε και μάλιστα τηλεφωνικά.